Είναι ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Ιάκωβος Ιακώβου. Εκεί βρίσκονται ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Μύρο Νικολάτος, ο πρόεδρος του ΟΝΑΤΑ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου και εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Θα κληθούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των βουλευτών για όλα όσα είδαμε να διαδραματίζονται τις προηγούμενες ημέρες. Ιάκωβε, καλώς μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι, Ανδρέα. Όπως είπες και εσύ, άπαντες παρόντες. Ξεκίνησε πριν από 10 περίπου λεπτά η συζήτηση. Το κλίμα προς το παρόν είναι ήρεμο, με τους βουλευτές τις αρχικές τους τοποθετήσεις να τονίσουν την ανάγκη άσκησης ελέγχου από πλευράς της Βουλής και εκφράζουν παράλληλα τον σεβασμό στην ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Να σημειώσουμε πως υπάρχουν κάποια έτσι παράπτευρα, με κάποια χαμόγελα, κάποιες όχι τόσο θερμές υποδοχές μεταξύ κάποιων, είναι πολύ ωραία σημεία. Ωστόσο, να πούμε πως η σημερινή συζήτηση γίνεται στη σκιά και της θεσινής δημόσιας ενόχλησης του Γενικού Εισαγγελέα για τη μη συμμετοχή της νομικής υπηρεσίας στην Επιτροπή Μεταρρύθμισης που συνέστησε το Ανώτατο Δικαστήριο για τα θέματα των δικαστηρίων. Μίλησαν μεταξύ τους, Ιάκωβε, ο Ιωνάς Νικολάου με τον Γενικό Εισαγγελέα, ο πρόεδρος του Ανωτάτου με τον κύριο Κληρίδη. Αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες. Ο κύριος Κληρίδης με τον πρόεδρο του Ανωτάτου κάθονται δίπλα-δίπλα, παραδίπλα ο κύριος Ιωνάς Νικολάου, τα απολύτως απαραίτητα. Χαιρετίστηκαν μέχρι εκεί. Μάλιστα. Θα σε έχουμε και στη συνέχεια, Ιάκωβε, καθώς θα ακολουθήσει μεγάλη συζήτηση εδώ στο στούντιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.